Έφταχα τα λες. Φαίνομαι, είναι γερεμπά απόψη, για λέγε. Λοιπόν, αυτό όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι ορφανός. Είναι ένα έθιμο 100 χρόνων και μπορεί και παραπάνω. Το βρήκαμε από τους γονέους μας, από τους παππούδες μας. Μα σε ποιον χωριό? Στο Γαράζο. Είμαστε στη γειτονιά Κοτσινιά και μέχρι επέκταση Μανιλιανά. Επέκταση Μανιλιανά. Κάναμε εδώ ένα κοινό ορφανό για τα έθιμα και τα έθη του τόπου μας. Τώρα και 100 χρόνια το βρήκαμε από τους δικούς παλιούς μας και το συνεχίζουμε εμείς και το παραδίδουμε στα κοπέλια μας. Δηλαδή τα κάνουμε μπαέ. Για να συνεχίσουμε. Τι τα κάνουμε μπαέ. Σας είπα, κάνουμε ένα ορφανό και καίγουμε το Ιούδα. Και ψήνουμε και το κρέας και, να πάμε ψήνουμε, στην Ανάσταση. Μπράβο, και ψήνουμε το κρέας μας εδώ, τις μενούζες μας, το κρέας ό,τι έχει ο κάθε άνθρωπος. Μου λέει ο λόγος και μέχρι να χτυπήσει η Ανάσταση η καμπάνα της Εκκλησίας θα πάμε στην Εκκλησία να ακούσουμε τον Χριστός Ανέστη και καθίζουμε τότε και αρχίζουμε το φαγωπότη. Και το αποκαλύζουμε. Ναι, και αρχίζουμε το φαγωπότη. Με λίρα σε λαούτα και καλλιτεχνικός οργανισμός Λάδος Μανώλης και Σία. Λοιπόν, τα γράψω εδώ τώρα. Ρωσιά, για το λες. Τώρα καλά τα πάκα, κατά πάντα δεν κατώ. Είναι πολύ στο χωριό, δεν είναι πολύ τέτοιο ορφανό. Ναι, εδώ σε κάθε γειτονιά του χωριού γίνονται και ένας τέτοιος ορφανός. Δηλαδή σύνολο πώς είναι. Κάντε πρέπει 7. Κανονικά να είναι τώρα, γιατί εμείς τώρα κάναμε κοινοπραξία με τα Μανιδιανά. Ναι. Και την παλιά συγκεκριά του ορφανού που λέγαμε. Και κάναμε κοινοπραξία τώρα στον ορφανό με τα Μανιδιανά και τον ορφανό εδώ στην Κοτσινιά. Και πρέπει να είναι ακόμη στο Γαλάζο. Γύρω στις 5 με 6 εκτός αυτών. 5 ναι, με 6. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί των Μανιδιανών και του Ορφανού καταργηθήκαν λόγω του ότι δεν υπάρχει κόσμος πολλής και έγινε μια κοινοπραξία τώρα με την Κοτσινιά. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο να σας πω. Θέλετε τίποτα άλλο να σας πω. Τι άλλο. Ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι άλλο χρειαστείτε. Καλό. Λοιπόν, και του χρόνου. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και αύριο καλή λαμπρή. Από την ΕΤ. Σε ποιο χωριό βρισκόμαστε? Στο Γαράζο βρισκόμαστε, στο κέντρο του χωριού, στον ορφανό. Στον ορφανό. Κάτσε. Να παλάμε δαμή. Λίτρινα Μπαρκάκη. Έχετε. Έχει σχέση. Αλλά επιρπολήθη ο ορφανό ο μέγα που πενεύονται τι 6 ώρα το πρωί. Μήπω τα ξύλα είναι λίγα. Μπάτα ρε τον ότι δεν θα φάνε κρέα στον ορφανό τον επέστρεψε. Πόσου τόνου ξύλα ήταν? Είχαμε 2 τόνου, δηλαδή 3 τόνου ξύλα. Τι σούβλε θα σα πω. Άλλα χρόνια είναι παραπάνω, α πούμε. Αλλά... Δηλαδή ο φέτο είναι έλειπε και δεν κάνετε καλό ορφανό. Είμαστε λίγοι. Πομείναμε λίγοι γιατί άλλοι είναι. Είχαμε και στραπάτσε, είχαμε και αρρωστάριδε και γι' αυτό. Αλλά επιρπολήθη όμω. Αλλά αν αυτό πέναψει 200 κιλά κρέα. Λοιπόν και του χρόνου, παιδιά. Καλά μας. Το γεράκι σου δεν το έχεις επάει. Έχεις τη ρεχή μου ρε. Δεν το έχω. Ναι, έφερα. Μόνο στάσου να Αθανάσεις. Και του χρόνου. Φέρε μου ένα τέτοιο ποτηράκι.